Ένα ξεχωριστό διεθνές τουρνουά μπάσκετ με αμαξίδιο διοργάνωσε ο Πανσεραϊκός στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Σέρων Ιωάννης Τσιτσάρης, φέρνοντας την πόλη των Σέρων τρεις ομάδες από τα Βαλκάνια. Είναι μεγάλη τιμή για την ομάδα του Πανσεραϊκού Μπάσκετ με αμαξίδιο να φιλοξενεί τρεις ομάδες του εξωτερικού, οι οποίες είναι από Σκόπια, Σερβία και Βουλγαρία αντίστοιχα. Η ομάδα μας είναι έτοιμη για αυτούς τους αγώνες. Είναι ένα τουρνουά, είναι το πρώτο τουρνουά που γίνεται στις Σέρες και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να μας παρακολουθήσει και να πάρει μέρος σε αυτή τη διοργάνωση που έχουμε κάνει. Ποιες μέρες και ποιες ώρες είναι οι αγώνες? Σήμερα παίζουμε τον πρώτο μας αγώνα στις 12.30, όπου θα αντιμετωπίσουμε την ομάδα της Σερβίας και έπειτα θα ακολουθήσει σήμερα το απόγευμα στις 5.30 και στις 7.30 θα ακολουθήσει ο μικρός τελικός και ο μεγάλος τελικός. Πέρα εσείς στο γήπεδο δίνετε όλα. Ο κόσμος γνωρίζει για την ομάδα σας? Κατά καιρούς έχουμε κάνει αρκετές αναφορές σχετικά με την ομάδα μας, είτε για το κάλεσμα ώστε να έρθει όσους περισσότερους κόσμος για να συμμετέχει ενεργά για να γίνει μέλος αυτής. Συμμετέχουμε ενεργά στο πρωτάθλημα της Ελλάδας και θεωρώ ότι η ομάδα μας έχει κάνει κάποια βήματα επικοινωνίας ώστε να γίνει γνωστή. Όπως είπατε, πρώτο τουρνουά βαλκανικό φιλικό στις Σέρες που φιλοξενούμε, μεγάλη τιμή για μας που ήρθαν τρεις ομάδες από τα Βαλκάνια καλές για να δείξουμε στο κοινό των Σερών το άθλημα μας, να το μάθει και γιατί όχι να έρθουν και παίχτες να το ακολουθήσουν και να γίνουμε ακόμα πιο γνωστοί. Στο τουρνουά παραβρέθηκε και ο αντιπεριφερειάρχης Σερών κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Εμπράκτος και στηρίζει. Στηρίζει τους ανθρώπους που έχουν ένα μεγάλο πόθημα ψυχής. Είναι τα δικά μας τα παιδιά και σας καλώ και εσείς να μείνετε να δείτε τον αγώνα και να δείτε ότι δεν διαφοροποιείται σε τίποτα από τους άλλους κοινούς αγώνες. Μάλιστα εδώ το επίπεδο είναι αρκετά υψηλό. Εμείς στηρίζαμε και στηρίζουμε όλες αυτές τις προσπάθειες. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που βοήθησαν για να γίνει αυτή η προσπάθεια και μπορώ να τους υποσχεθώ ότι θα είμαστε δίπλα τους, κοντά τους, με χαρά, γιατί το αξίζουν. Κοιτάξτε, όλοι και ο Σύλλογος Εργαζομένων, όπου μπορούν να βάλουν το χέρι τους και να βοηθήσουν σε ανθρώπους που πραγματικά το χρειάζονται, θα είμαστε κοντά. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να πούμε.
Γράφει Αλμπανό. Αντώνης Γέργος, αθλητής μπάσκετ με μαξίδιο και αρχηγός της ομάδας του Πασαρικού. Αν διαλογείτε σημερινά αγώνα που φιλοξενείτε και φυσικά, πώς είναι? Σήμερα είναι μια μεγάλη τιμή για την ομάδα μας. Ουσιαστικά να μας κάνουν, είναι μεγάλη τιμή για την ομάδα του Πασαρικού Μπάσκετ με Μαξίδιο να φιλοξενεί τρεις ομάδες του εξωτερικού, οι οποίες είναι από Σκόπια, Σερβία και Βουλγαρία αντίστοιχα. Η ομάδα μας είναι έτοιμη για αυτούς τους αγώνες. Είναι ένα τουρνουά, είναι το πρώτο τουρνουά που γίνεται στις Σέρες και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να μας παρακολουθήσει και να πάρει μέρος σε αυτή τη διοργάνωση που έχουμε κάνει. Ποιες μέρες και ποιες ώρες είναι οι αγώνες? Σήμερα παίζουμε τον πρώτο μας αγώνα στις 12.30, όπου θα αντιμετωπίσουμε την ομάδα της Σερβίας και έπειτα θα ακολουθήσει σήμερα το απόγευμα στις 5.30 και στις 7.30 θα ακολουθήσει ο μικρός τελικός και ο μεγάλος τελικός. Εδώ πέρα εσείς στο γήπεδο δίνετε όλα. Ο κόσμος γνωρίζει για την ομάδα σας, είναι δίπλα σε εσάς? Κατά καιρούς έχουμε κάνει αρκετές αναφορές σχετικά με την ομάδα μας. Είτε για το κάλεσμα ώστε να έρθει όσους περισσότερους κόσμος για να συμμετέχει ενεργά και να γίνει μέλος αυτής. Συμμετέχουμε ενεργά στο πρωτάθλημα της Ελλάδας και θεωρώ ότι η ομάδα μας έχει κάνει κάποια βήματα επικοινωνίας ώστε να γίνει γνωστή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γράφω. Μοφιάδης Απόστολος, παίκτης της ομάδας μπάσκετ με αμαξίδιο του Πασαραϊκού. Το πρώτο τουρνουά εδώ πέρα στις Σέρες, πρωταγωνιστές ο Πασαραϊκός. Όπως είπατε, πρώτο τουρνουά βαλκανικό φιλικό στις Σέρες που φιλοξενούμε, μεγάλη τιμή για μας που ήρθαν τρεις ομάδες από τα Βαλκάνια, καλές, για να δείξουμε στο κοινό των Σερών το άθλημα μας, να το μάθει και γιατί όχι να έρθουν και παίχτες να το ακολουθήσουν και να γίνουμε ακόμα πιο γνωστοί. Η πόλη των Σερών σας έχει αγκαλιάσει, το γνωρίζει αυτό το άθλημά σας, γιατί είσαι και καλή στην κατηγορία σας, μπορεί? Θεωρώ ότι μας έχει αγκαλιάσει η πόλη των Σερών, το γνωρίζουν το άθλημα. Εντάξει, και εμείς όσο μπορούμε προσπαθούμε να το κάνουμε ακόμα πιο γνωστό, αλλά δεν έχουμε κανένα παραπονό, όλα πάνε καλά. Λοιπόν, κύριε Σπυρόπουλε, για το μπάσκετ με αμαξίδιο, η περιφερειακή αποστασία είναι στο πλευρό των παιδιών. Εμπράκτως και στηρίζει. Στηρίζει τους ανθρώπους που έχουν ένα μεγάλο πόθημα ψυχής. Είναι τα δικά μας τα παιδιά και σας καλώ και εσείς να μείνετε να δείτε τον αγώνα και να δείτε ότι δεν διαφοροποιείται σε τίποτα από τους άλλους κοινούς αγώνες. Μάλιστα εδώ το επίπεδο είναι αρκετά υψηλό. Εμείς στηρίζαμε και στηρίζουμε όλες αυτές τις προσπάθειες. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που βοήθησαν για να γίνει αυτή η προσπάθεια και μπορώ να τους υποσχεθώ ότι θα είμαστε δίπλα τους, κοντά τους, με χαρά, γιατί το αξίζουν. Κάνατε και δωρεές, νομίζω. Κοιτάξτε, όλοι και ο Σύλλογος Εργαζομένων, όπου μπορούν να βάλουν το χέρι τους και να βοηθήσουν σε ανθρώπους που πραγματικά το χρειάζονται, θα είμαστε κοντά. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ.